Στη Ροδόπολη, την Ηράκλεια και το Σίδηρο Καστροσερών περιόδευσε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης στο πλαίσιο των περιοδιών σε όλες τις περιοχές λίγες μέρες πριν από τις κάλπες. Στόχος μας λοιπόν είναι να πούμε στους πολίτες όλους καταρχήν να πάνε στην κάλπη. Κατά δεύτερον, τους λέμε ότι απευθυνόμαστε σε όλους. Δεν μας ενδιαφέρει τι ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Μας ενδιαφέρει και τους δίνουμε το χέρι, ακόμα και σε εκείνους που δεν μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Τους δίνουμε το χέρι για να πορευτούμε μαζί το δρόμο της ανάπτυξης, το δρόμο της ευημερίας, που αυτός ο δρόμος μπορεί να τον προχωρήσουμε με μια ομοιογενή κυβέρνηση, με σταθερότητα στον τόπο, με τα ρυθμιστικά άλματα που πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε το χαμένο χρόνο των περασμένων δεκαετιών, και πιστεύω ότι οι πολίτες θα ανταποκριθούν. Θα πούν ναι με μεγάλη πλειοψηφία στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πιστεύω ότι οι πολίτες δεν είχαν άλλη πρόταση, ουσιαστική και αξιόλογη. Η μόνη πρόταση στο τραπέζι, πρόγραμμα κοστολογισμένο με σχεδιασμό για το μέλλον μέχρι το 27, είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αναλώθηκαν, θα έλεγα, σε μια γκρίζα και σκοτεινή και σε ένα σκοτεινό διάλογο, ο οποίος δεν έφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μιλούσαν με όρους της κρίσης του 2015, δεν ξέφυγαν από αυτό και γι' αυτό ακριβώς οι πολίτες τους έβαλαν στο περιθώριο. Αφενός μεν γιατί επιδοκίμασαν θετικές σοβαρές πολιτικές που ασκήθηκαν από το 2019 μέχρι το 2023, και ταυτόχρονα διότι δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις από την αντιπολίτευση. Αυτό εξηγεί και την αύξηση της κυβέρνησης, που για πρώτη φορά είχε κυβερνητικό κόμμα τέτοια αύξηση, αλλά και τη μεγάλη πτώση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν είχε καμία πρόταση να προσφέρει. Okay. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος και ικανοποιημένος που επί προεδρίας μου η Νέα Δημοκρατία έβαλε πλάτη να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Και τώρα γευόμαστε εκείνες τις εποχές που πείσαμε τον Τσίπρα να κάνει την κολοτούμπα και να είμαστε σε μια ένωση ευρωπαϊκών κρατών που μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Σκεφτείτε να ήμασταν εκτός Ευρώπης και να είχαμε τον κορονοϊό. Δεν θα μας είχε σαρώσει. Ούτε εμβόλια ούτε τίποτα. Να λοιπόν γιατί ξανακαλώ τους πολίτες λέγοντάς τους ότι δεν χρειάζεται πείραμα στην προκειμένη περίπτωση. Και τότε πειραματιστήκανε. Μια μερίδα πολιτών έλεγε μήπως πράγματι σκίσουμε τα μνημόνια, μήπως πράγματι λεφτά υπάρχουν, μήπως. Τελικά κάθε φορά που πειραματιστήκαμε πήγαμε πίσω. Αντί να πληρώσουμε 2 δις στο Μέιλ Χαρδούβελη, φεσωθήκαμε 100 δις μέσα σε ένα εξάμηνο στο οποίο στριφογύριζε η χώρα να βρει άλλο τρόπο χρήματος ή να φύγει από το ευρώ. Μέχρι τότε έχουμε πολλές μάχες. Προς το παρόν είμαι στρατιώτης στη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήμουνα πάντα και όπως θα είμαι και στο μέλλον, και για όπου μου προτείνει η Νέα Δημοκρατία είμαι πάντα έτοιμος να προσφέρω.